Καλημέρα! Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 το πρωινό μας vlog που έχει τίτλο Ο άντρας μου μου αποκάλυψε ότι βρήκε τον έρωτα της ζωής του αλλά δεν τον άφησα να φύγει Τώρα ζούμε μαζί αλλά μόνοι Αγαπητή μου θέκλα γεια σου, χαίρετε Τους τελευταίους μήνες που σε έχω ανακαλύψει από τα vlogs του YouTube αρχικά και από τις παλαιότερες εκπομπές που βρήκα από την Κυπριακή τηλεόραση στη συνέχεια, Είσαι μια όαση ενημέρωση και ορθή επιστημονική συμπαράσταση στο χάο τη γενικότερη ψυχολογική παραφιλολογία, άσμο, επιτραπεί ο όρο. Σε ευχαριστώ για όλα όσα όμορφα πράγματα μα διδάσκει καθημερινά. Δυστυχώ για μένα, ανακάλυψα και με τη δική σου βοήθεια, αλλά και μετά από τι φαλιάρε που έφαγα στη ζωή, τα σφάλματα που έπραξα στη σχέση μου. Είμαι γύρω στα 50 και είμαι παντρεμένη εδώ και 30 χρόνια με τον σύζυγό μου. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, λίγο μεγαλύτερος από εμένα. Και οι δυο θεωρούμαστε από τον κύκλο μας πολύ όμορφοι άνθρωποι, μικροδείχνουμε και οι δυο, χωρίς να περιαυτολογώ, είμαι μια γυναίκα αρκετά όμορφη και έχω δόξα το Θεό εις πράξη πολύ θαυμασμό και πολλά κολακευτικά σχόλια στη ζωή μου. Όμως για τον άνδρα μου δεν υπήρξα ποτέ αρκετή από ό,τι φάνηκε και μάλλον είχε δίκιο. Η σχέση μας ήταν νορμάλ, χωρίς τρελές εξάρσεις πάθους. Ο ίδιος την έχει χαρακτηρίσει και φλάτ στους τσακωμούς μας. Φλάτ εννοεί επίπεδη, χωρίς ενδιαφέρον. Το σεξ απλώς ικανοποιητικό. Πάντα παραπονιόταν πως δεν τον προκαλούσα στο κρεβάτι, ότι περίμενα από αυτόν την κίνηση και έχει δίκιο. Σε ακούω θέκλα μου να μιλάς για συχνότητα σεξ δυο με τρεις φορές τη βδομάδα και απορώ γιατί εμείς αυτό δεν το ζήσαμε ποτέ ούτε στα νιάτα μας. Γύρω στα 45 του, ο άνδρας μου πέρασε μια κρίση σεξουαλική όπου δεν είχε καθόλου επιθυμία. Είχαμε πάει τότε σε σύμβουλο γάμου. Ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα με τη δουλειά κυρίω. Ήταν όντως ψυχολογικό με τη δουλειά κυρίω. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ. Επειδή ήταν όμως πάντα ο άνθρωπος που έκανε προσπάθειες για τη σχέση μας, γιατί δεν ήθελε να κοιτάει δεξιά και αριστερά, το πάλεψε και το ξεπέρασε. Και είχαμε τη σεξουαλική ζωή που εμείς θεωρούσαμε ως απόλυτα φυσιολογική, με βάση και όσα ακούγαμε από τον περίγυρο μας. Δηλαδή και ο περίγυρος σας ζούσαν ζωές χωρίς ερωτισμό. Εγώ σεξουαλικά είμαι σχετικά απαθής μέσα στην κοσμάρα μου, Νομίζοντα ότι επειδή μου πολύ όμορφη, όλοι ήταν υποχρεωμένοι να με θέλουν, να με διεκδικούν και να με κανακεύουν, χωρί εγώ να κουνώ το δαχτυλάκι μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αυτογνωσία που εξασκή και η αυτοκριτική. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Αλλά αυτό δεν το έκανε αυτό ιδιαίτερα. Δεν μου έλεγε αυτά που ήθελα, Πόσο όμορφη είμαι και διάφορα τέτοια. Τον ξενέρωνα με την αγωπάθεια μου. Νόμιζα πως του έπεφτα πολύ. Είχε δηλαδή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Και τη μύτη ψηλά. Αυτό είναι κακό να το έχουμε στι σχέσει μα αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν είχε και προηγούμενη εμπειρία με σχέσει. Δεν είχε φάει τα μούτρα σου πρωτού παντρευτεί για να μάθει δύο-τρία πράγματα. Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι τη σχέση μα και το σύντροφο μα το διεκδικούμε καθημερινά. Είτε παντρεμένοι είμαστε είτε όχι. Αλλά αυτό δεν το έκανε αυτό ιδιαίτερα. Δεν μου έλεγε αυτά που ήθελα, πόσο όμορφη είμαι και διάφορα τέτοια. Τον ξενέρωνα με την εγωπάθεια μου, νομίζω πω του έπεφτα πολύ. Νόμιζα πω του έπεφτα πολύ. Είχαμε πάντα τσακωμού και πάντα με κατηγορούσε ότι δεν επικοινωνούμε και νομίζω πια ότι λόγω μια έφητη δηλία του και ενό αισθήματο καθήκοντο και υποχρέωση που το διακατέχει, τόσα χρόνια δεν με χώρισε. Δηλαδή, ε, πλέον έχει καταλάβει ότι τόσα χρόνια δεν σε χώριζε λόγω έφη τη και συστήματο καθήκον Φυσικά και λόγω του παιδιού μα που είναι πια ενήλικο. Να σημειώσω ότι πω αυτό είχε πάντα σταθερή δουλειά, εγώ δούλευα περιστασιακά, δεν ήμουν ποτέ οικονομικά ανεξάρτητη. Δεν έχω πόρου από το πουθενά και το σπίτι μα είναι 50-50. Επομένω, αν έφευγε, θα έπρεπε να με πληρώνει και να βρει και άλλο σπίτι και φυσικά με ένα μισθό δεν. Να μην σε κουράζω άλλο, να μπω στο ουσιαστικό θέμα. Λοιπόν, αυτός ήσασταν και δύο γύρω στα 45 και μέχρι τότε είχατε πολλούς καυγάδες. Είχατε και μια περίοδο που δεν είχε καθόλου σεξουαλική επιθυμία ο άντρα σου. Μετά επανήλθε, αλλά επανήλθε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εσύ ίδια κάνεις αυτοκριτική και με αυτογνωσία παραδέχεσαι ότι υπήρξε αλαζονική και θεωρούσες ότι και πολύ και ότι δεν ήξερε ότι η γυναίκα έπρεπε να κάνει πράγματα, ότι η γυναίκα είναι καλή ιδέα, όπω και ο άνδρα είναι καλή ιδέα να δείχνει αγάπη και θαυμασμό και ερωτική φροντίδα στον σύντροφο, το όχι μόνο να τα περιμένει από αυτόν κλπ. Και και Πριν πέντε περίπου χρόνια, ο άνδρα μου γνώρισε μια γυναίκα. Δεν ήταν ποτέ γυναίκα, όπω είπα. Όμω ήταν πάντα επιθυμητό, γιατί ήταν και είναι ακόμη ζωντανό όσον αφορά δραστηριότητε έχει φοβερή φυσική κατάσταση και πάντα τον ήθελαν άλλες γυναίκες. Αυτή η γυναίκα όμως δεν ήταν μια απλή περιπέτεια. Ήταν η γυναίκα της ζωής του. Κατάλαβε ότι κάτι τρέχει σχεδόν αμέσως από την αρχή. Δεν το παραδεχόταν. Την αγάπησε, την αγάπησε τρελά και αυτή το ίδιο. Και αυτή παντρεμένη με μικρό παιδί και 14 χρόνια μικρότερη του. Αυτή χώρισε μετά από 1,5 χρόνο καθώ είχε την οικονομική ανεξαρτησία και το σθένο να μείνει μόνη με το παιδί τη. Νομίζω ότι σαν να τη ζηλεύει λίγο για αυτό ότι είχε την οικονομική ανεξαρτησία και τη δύναμη να μείνει μόνη τη με το παιδί τη. Όχι τη φθώνει, τη ζηλεύει. Θα ήθελε κι εσύ να μπορούσε να... ή να προσπαθούσε ή να πετύχαινε να είχε την οικονομική ανεξαρτησία και τη δύναμη, το σθένο να μείνει μόνη σου με το παιδί. Όταν λοιπόν αυτή χώρισε και ο δικό μου μου τα αποκάλυψε όλα, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτά που ήδη είχα καταλάβει. Όλο αυτό το διάστημα που είχε την, παρά... την παράλληλη σχέση, ζούσα έναν εφιάλτη. Όμω δεν έφυγε από το σπίτι. Από ό,τι μου είπε αργότερα, δεν τον άφησε η άλλη. Αυτή δεν φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση γιατί δεν ήταν έτοιμη να φύγει μαζί του. Καθώ πέρασε ένα δύσκολο διαζύγιο και είχε ένα μικρό παιδί που δεν ήταν εύκολο να του αλλάξει όλη τη ζωή αλλά και γιατί καταλάβαινε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν να φύγει. Και θα εξηγήσω γιατί. Εγώ, μόλις με αποκάλυψε τα πάντα, έπεσα σε κατάθλιψη. Έκανα απόπειρα με χάπια. Έπεσα στα Ζάναξ και έκανα καθημερινά σκηνές μόλις αυτός επέστρεφε σπίτι. Έπεφτα στα πατώματα. Έκλεγα όλη μέρα μπροστά του. Έβγαλα κάποια στιγμή μαχαίρι να κόψω τις φλέβες μου. Η γειτονιά είχε φωνάξει δυνα... Την αστυνομία να φανταστεί. Ντρέπομαι, αλλά αυτά έκανα. Μπράβο, σου το παραδέχεσαι. Ζητούσα από όλου του γνωστού μα βοήθεια. Τον εκλιπαρούσα να μην φύγει. Έβριζα την άλλη. Τον διαβεβαίωνα για την αγάπη μου. Γιατί ε, είμαι σίγουρη: πως ούτε κι εσύ τον αγαπά ερωτικά ή τον αγαπούσε ερωτικά από προηγουμένω. Αυτό κάθε μέρα πέθανε από τις στενοχώρια του και από τι τύψει που με έβλεπε έτσι. Βεβαίω. Δούλευε η επίκληση στο συνέστημα. Οι χειριστικέ συμπεριφορέ αυτέ που έκανε μέσα στην απελπισία σου, δούλευαν. Τον έκανα να νιώθει τύψει και λε κάθε μέρα πέθανε από τη στενοχωρία του. Παράλληλα η άλλη δεν τον άφηνε να φύγει, κάτι που την ανέβαζε στα μάτια του ακόμη πιο πολύ, αλλά που τον πίεζε και φοβερά να είναι αντιμέτωπο με μένα σε αυτή την κατάσταση. Έχει δίκιο η άλλη κοπέλα που δεν τον ήθελε να φύγει, γιατί θα, θα έφερνε το πρόβλημα σα στο σπίτι τη. Καλά έκανε για να τον να φύγει. Τον να ότι θα χάσει το παιδί του, ότι δεν θα χαρεί τίποτα από τη νέα του ζωή. Ξέρεις τις απόψεις μου για τη γονική αποξένωση, τα ξέρεις. Το παιδί μας εκείνη την περίοδο ήταν για σπουδές στο εξωτερικό και ευτυχώ δεν είδε κανένα από τα σκηνικά που εκτιλήσονταν, ευτυχώ. Όμω επειδή είχε καταλάβει περίπου τι γινόταν, είχε άτυπα πάρει το μέρο μου. Είχα γίνει μια τρελή. Μου είχε ομολογήσει πως βρήκε τον άνθρωπο που ονειρευόταν, πως δεν, εμείς δεν ήμασταν τόσα χρόνια καλά, άρα γιατί απορούσα που φεύγει. Ότι ποτέ δεν τον εκτίμησα και είχε δίκιο. Είχε αγαπήσει τρελά και τον ξέρω καλά. Το εννοούσε. Τελικά, μετά από έξι, εφιαλτικούς, μετά από έξι μήνες εφιαλτικού στο σπίτι μας να συγκατοικούμε τελούτσα τσακωμούς και απελπισία, αποφάσισε ένα βράδυ και του είπα να σηκωθεί να φύγει επιτέλους. Μετά από λίγες μέρες, αφού το σκέφτηκε, τελικά έμεινε. Χώρισε με την άλλη και αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Από όσο γνωρίζω, τον έπιασαν κάποιοι κοντινοί άνθρωποι, αδερφοί του και ο άντρα τη αδερφή μου, που ζούσαν από κοντά την καταστασή μου και του μίλησε για τι επιπτώσει ενό χωρισμού από εμένα. Άρα, έπιασε αυτό που έκανε που κλεγόσουν από εδώ και από εκεί στου φίλου και στου συγγενεί για να τον κρατήσουν. Και φαίνεται ότι απελπίστηκε από την αδιέξοδη κατάσταση που υπήρχε, δεν έβλεπε ίσως και άμεση ταχτοποίηση με την άλλη γυναίκα και παρετήθηκε από όποια σκέψη φυγής και αποφάσισε να μείνει μαζί μου. Όμως, τίποτα δεν πήγε όπως το περίμενα. Στην αρχή αισθάνθηκα πως νίκησα, πως έδιωξα την νεότερη, όμορφη αντίζηλο και κυρίως την αγάπη της ζωής του, όπως την έλεγε. Στου φίλου του, στην αδερφή του και σε κολλήτους του συγγενεί μα το είχε ομολογήσει ότι είχε βρει τον αληθινό έρωτα και προφανώ αυτή μιλούσα μαζί σου και στα έλεγα. Δηλαδή, αυτό που περιγράφει είναι η κλασική ιστορία μια συντηρητική κοινωνία και μια συντηρητική εκτεταμένη οικογένεια που όλοι μαζί προσπαθούν να κρατήσουν το πρόβατο στο μαντρί. Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε το πρώτο εξάμεινο ήμασταν κάπω καλά. Μιλήσαμε, μου υποσχέθηκε πω θα προσπαθήσει, αν και ποτέ δεν πήρε πίσω τίποτα πώ αισθανόταν για την άλλη, ούτε ποτέ με διαβεβαίωσε ότι εμένα επιλέγει. Σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται ξανά, φυσικό και επόμενο. Ζούμε ήρεμα, δεν μπορώ να πω, με προέχει σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει του. Είναι τυπικό και αρκετά συντηρητικό ω προ αυτά. Δεν θέλει να πει κανεί ότι μα παράτησε, τον πόνεσε πολύ η σκέψη ότι το παιδί του δεν θα του μιλάει αν έφευγε τότε. Για μένα που θα με έχανε δεν νομίζω πως θα τον ενοχλούσε πολύ, ούτε εγώ νομίζω. Τι αυτό το πράγμα είναι που πετυχαίνουν οι γυναίκε που βάζουν μπροστά τα παιδιά την επίκληση στο συνέστημα και κουρδίζουν του συγγενεί για να κρατήσουν τον άλλο να μείνει με το έτσι θέλω σε ένα γάμο που δεν είναι ευτυχισμένο. Αυτό, αυτό πετυχαίνουν να μένει για τους του λάθο του λόγου ο άντρα του, όχι γιατί τι να σημειώσω πω όταν ο άντρα μου αποφάσισε να γυρίσει σε μένα, στο γάμο μα, ο καλύτερο του φίλο από παιδιά γνωρίζονταν, σταμάτησε να του μιλάει, μια και το θεώρησε δειλό που δεν έφυγε και του θύμωσε, καθώ ήξερε όλα αυτά τα χρόνια τα προβλήματα του γάμου μα και πόσο άσχημα προφανώ ο άνδρα μου περνούσε. Αυτό τον έχει τσακίσει τον άνδρα μου, του λείπει πολύ ο φίλο του. Ο φίλο του φαίνεται πω είναι πραγματικό του φίλο, για να του λέει την αλήθεια στα ίσα αν ο φίλο του έπαιρνε το μέρο σου και του έλεγε μήνε και λυπήσου την και κάνει, δεν θα ήταν πραγματικό του φίλο. Νομίζω δηλαδή. Πάμε διακοπέ μαζί, δεν βγαίνουμε όμω πια πολύ σπάνια. Σεξ σχεδόν ανύπαρκτο, μια φορά στου δύο-τρει μήνε. Μα απαγορεύει στα social media να ανεβάζω φωτογραφίε δικέ του ή που να είμαστε μαζί. Χαλιέται με τι επιλογέ μου. Συχνά μην μπορώ να αντέξω, κάνω σκηνέ που ξεκινούν για άσχετη αιτία, και καταλήγω ρωτώντα τον αν εγώ τελείω ω γυναίκα και γιατί δεν με αγγίζει ερωτικά, και λέει: πως δεν επικοινωνούμε και με αντιμετωπίζει στοικά, με κοιτάει με υπομονή μέχρι να ρεμίσω. Καμιά φορά εκνευρίζεται κι αυτός, ανταλλάσσουμε λόγια και μου λέει ότι αυτό είναι κι αν σ' αρέσει. Ότι ποτέ δεν ήμασταν, ούτε θα γίνουμε το ζευγαράκι που ερωτοτροπεί και ανταλλάσσει λόγια αγάπη. Και ποτέ δεν ήσασταν και πολλά χρόνια προτού βρεθεί η άλλη γυναίκα. Δεν μου μιλάει τρυφερά. Και πάντα στο βάθος της σκηνή υπάρχει το φάντασμα της άλλης. Δεν τολμάω να το πω στα ίσια, αλλά κατά διαστήματα από απονοούμενα που πετάω, καταλαβαίνει πως δεν το έχω ξεπεράσει όλο αυτό που έγινε, αν και έτσι λέω και δείχνω. Στα γράφω όλα αυτά και κλαίω. Δεν το ξέρει κανείς, ούτε ο ίδιος γνωρίζει ότι ξέρω τόσες πολλές από τις λεπτομέρειες της σχέση του, αλλά τα έχω διασταυρώσει από διάφορε πηγέ, είχα διαβάσει διάφορα στο κινητό του από επικοινωνία με φίλου του. Αυτό δεν φαντάζεται καν πόσα πράγματα ξέρω. Τι γάμο είναι αυτό που δεν μπορείτε να πείτε ο ένα τον άλλο την αλήθεια για αυτά που συμβαίνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω πια βάσιμε υποψίε πω είναι πάλι μαζί, στα κρυφά. Ψάχνω το κινητό του κατά καιρού, δεν βρίσκω τίποτα. Προφανώ προσέχει πολύ, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου ότι είναι ταγμένο εκεί. Νομίζω αυτή η άλλη να το θέλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πως αυτή δέχεται να είναι με έναν πανδρεμένο που δεν μπορεί να προσφέρει πολλά. Πάντως νομίζω πως και αυτή τον αγάπησε πολύ. Ζήσαν ένα μεγάλο έρωτα και ίσως ακόμη ζουν. Δεν ξέρει σίγουρα αν είναι μαζί. Αυτός πάντως είναι στο σπίτι σαν θηρίο μέσα στο κλουβί. Συχνά με αποφεύγει, αλλάζει δωμάτιο όταν κάθομαι δίπλα του. Τι έχεις κορονοϊό και σε αποφεύγεις, ωραία. <laughs> αστείο. Άλλε φορέ είναι πιο ήπιο. Τα πρωινά που πια δεν δουλεύει, εξαφανίζεται. Βγαίνει για καφέ μόνο του ή με φίλου του. Όταν καμιά φορά δέχεται να πω μαζί του, δυσανασχετεί. Συμπεριφέρεται σαν να μην είμαι εκεί. Όταν λείπει, συνήθω ξέρω που είναι. Τσεκάρω κρυφά και όντω είναι με φίλου και ανθρώπου που ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι part-time κάποιε φορέ την εβδομάδα. Εκείνε τι μέρε δεν μπορώ να ξέρω πού βρίσκεται και αποφεύγω να το ψάχνω στα τηλέφωνα γιατί εκνευρίζεται πολύ. Δεν τολμώ να του κάνω ανοιχτή κουβέντα γιατί είναι ιστορία του. Νιώθω ότι περιμένει μια σπίθα για να πάρει όλο φωτιά. Υποφέρει, γκρινιάζει, είναι θλιμμένος, με αγνοεί, δεν συμφωνεί με τίποτα με μένα, με νιώθει σαν βάρο. Ξέρω όμω πια πω δεν θα με αφήσει. Και αυτό τι σημαίνει για σένα, Ότι ξέρει ότι δεν θα σε αφήσει. Με βλέπει σαν μια υποχρέωση που έχει αναλάβει. Κατά καιρού μου τα έχει βγάλει όλα αυτά σε διάφορου τσακωμού. Δεν τα λέω από το μυαλό μου. Άλλε φορέ, όταν πάμε στα χωριά μα κανένα τρίμερο ή καμιά εβδομάδα διακοπέ, είναι πιο χαλαρό και πιο εύθυνο. Όμω δεν μου δείχνει ερωτική επιθυμία. Θα έλεγα πω συμπεριφερόμαστε σαν δύο πολύ καλοί φίλοι, που ακόμη και το σεξ μεταξύ του είναι πια τόσο οικείο και προβλέψιμο, και πιο πολύ για να μην πω ότι δεν είναι ο σωστό σύζυγο προ τα καθήκοντα του. Θέκλα μου γλυκιά. Συγγνώμη αν σε κούρασα. Ξέρω πω η περίπτωση μου είναι δύσκολη. Είμαι πραγματικά σε απόγνωση. Όταν έμαθα για την άλλη, ξαφνικά ξύπνησα, άρχισα να το θέλω πάλι και να το διεκδικώ. Παράτησα τα πάντα, τι φίλε μου, τι παρέες μου για να είμαι μαζί του. Αλλά μάλλον τον βαραίνω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο γάμο μου είναι νεκρό. Ο γάμο σου είναι νεκρό. Και ήταν νεκρό πρωτού γνωρίσει την άλλη. Αν με, αφήσει, θα πεθάνω. Νομίζω ότι νομίζ... αν με αφήσει θα πεθάνω, νομίζω γιατί δεν έχω άλλο στήριγμα στη ζωή μου, αλλά και επειδή δεν θέλω να κρύβομαι, δεν θα αντέξω την απόρριψη. Άρα ο εγωισμός σου είναι αυτός που σε ενοχλεί. Θα ήθελα να βρω έναν τρόπο αν υπάρχει, να τον φέρω κοντά μου συναισθηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς θα περάσει άλλο αυτή η ζωή. Αν υπομονώ να ακούσω τις συμβουλές σου, δεν σου κρύβω ότι μέσα στο μυαλό μου... Παίζει συνεχώ η φωνή σου να μου λέει συμβουλέ. Τόσο πολύ σε έχω αγαπήσει και σε έχω εμπιστευτεί. Με περιόριστε αγάπη. Μόνο συμβουλέ σου λέω, ίσω τα... τα πήγω και λιγάκι. Update. Καλημέρα, θέκλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ που αποφάσισε να διηγηθεί στην ιστορία μου. Θέλω να σου πω πως τα πράγματα είναι πάνω κάτω τα ίδια, αν όχι χειρότερα. Λόγω καραντίνα όπω όλοι είμαστε κλεισμένοι με τον άντρα μου στο σπίτι, δυο μα αλλά τόσο μόνοι. Επικοινωνούμε για τα βασικά. Αυτό φροντίζει για τα πρακτικά αλλά μέχρι εκεί. Θέλει να είναι απομονωμένο για αρκετέ ώρε τη ημέρα και επιδιώκει να βγαίνει με το σκυλάκι μα μόνο. Υποψιάζουμε ότι λόγω τη κατάσταση ο άντρα μου έχει διακόψει προσωρινά τουλάχιστον με την κοπέλα. Θέκλα μου, ευτυχώ που υπάρχει κι εσύ σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα που ζω. Εύχομαι από καρδιά σου ο Θεό να σου δίνει υγεία και δύναμη. Και εγώ θα ευχηθώ από καρδιά ο Θεό να σου δώσει μυαλό Είσαι 50 χρονών γυναίκα, είσαι μεγάλη, δεν είσαι μωρό, δεν είσαι γριά, δεν, είσαι, δεν έχει τελειώσει η ζωή σου. Ζήσω όμως σαν να έχει τελειώσει η ζωή σου. Λοιπόν, το email σου είναι ίσως το τελευταίο email τα τελευταία mail που κάνουμε για πιστίες και παράνομε σχέσει, γιατί όπω σα έχω πει και χθε, θα κάνω αυτά τα mail που έχω στη σειρά για vlog και μετά δεν θα πάρω καινούργια. Οπότε θα, η θεματολογία μα θα αλλάξει, δεν θα είναι τόσο προβλέψιμη. Αν και το δικό σου το mail ε, δίνει μία οπτική της απιστίας και της κατάληξης μιας οπιστίας, την οποία δεν την έχουμε ξαναδεί στα ανάλογα βίντεο που έχουμε κάνει για απιστία και εξωσυζήκες σχέσεις κατάφερες αυτό που ήθελες, να τον κρατήσεις και βιώνεις τις συνέπειες. Εσύ δεν ήσουν ερωτευμένη με τον άνδρα σου. Μάλλον και εσύ δεν υπήρξες ποτέ ερωτευμένη με τον άνδρα σου με βάση όσα γράφεις εσύ η ίδια. Εάν ήσασταν ερωτευμένοι μεταξύ σας, δεν θα είχατε μια τόσο νερόβραστη, αντιερωτική, φλατ ζωή ως ζευγάρι όλα εκείνα τα χρόνια προτού ο άνδρας σου γνωρίζει αυτή την κοπέλα. Ούτε εσύ υπήρξε ερωτευμένη μαζί του και δεν νομίζω και τώρα να είσαι ερωτευμένη μαζί σου, μαζί του, μαζί σου είσαι και ήσουν πάντα μαζί σου ερωτευμένοι, ερωτευμένη με τον εαυτό σου, με την εικόνα σου και είμαι σίγουρη πως δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό. Θα είναι ο τρόπος που σε έχουν μεγαλώσει ή ο τρόπος που σε έχουν προσεγγίσει στη ζωή σου. Ε, εφόσον ακούς συχνά τα βίντεο, θέλω να το δεις το πράγμα πιο πνευματικά. Κανείς άνθρωπος δεν ανήκει κανενός. Δεν μας ανήκει κανένας. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά που γεννήσαμε και θα μας ανήκει ο άνδρας που παντρευτήκαμε. Σε μία φάση που τόσα ξέραμε, τόσα κάναμε. Σου μιλάω ειλικρινά, ούσα παντρεμένη γυναίκα. Γνωρίζεις φαντάζομαι αφού παρακολουθείς το κανάλι ότι αυτός είναι ο δεύτερος μου γάμος. Σου μιλάω ειλικρινά ότι δεν θα είχα κανένα πρόβλημα ενώ στη συνείδησή μου ή στο να πάρω την απόφαση να χωρίσω και από δεύτερο γάμο, εάν ένιωθα ότι είτε εγώ είτε ο άνδρας μου δεν είμαστε πλέον ευτυχισμένοι. Δεν θα το σκεφτόμουν. Θα ταλαιπωρούμουν από ένα διαζύγιο. Ναι, πολύ. Είναι ταλαιπωρία το διαζύγιο. Θα μου έλειπε, ναι, θα μου έλειπε. Θα δυσκολευόμουν στη ζωή μου, ναι, θα δυσκολευόμουν. Όμως, είναι θέμα επιλογής. Αν θα ζούμε τη ζωή μας πλήρως, αν θα ζούμε τη ζωή μας και θα είμαστε εκεί, πραγματικά εκεί και εμείς και ο άλλος ή αν θα παίζουμε τις κουμπάρες στα 50 μας και στα 45 μας και στα 35 μας. Είναι άθλιο επίπεδο ζωής αυτό που βιώνετε και για σένα και για εκείνον. Άθλιο. Η άλλη κοπέλα που λες ότι την αγάπησε εκείνη η γυναίκα της ζωής του, δεν μπορώ να γνωρίζω αν νιώθει τα ίδια και, για εκείνη, και εκείνη για εκείνη. Δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε μπορώ να γνωρίζω αν χώρισε γι' αυτόν. Γιατί αν χώριζε γι' αυτόν, μάλλον σίγουρα δεν χώρισε γι' αυτόν. Γιατί αν χώριζε γι' αυτόν, δεν θα την έννοιαζε τίποτα. Θα του λέγε, έλα να μείνουμε μαζί και με το παιδί μου, και ελα, αφού, αφού ήθελε και αυτό να φύγει. Το πιο πιθανόν και αυτή να έχει χωρίσει για δικού τη λόγου που έχουν να κάνουν με το δικό τη γάμο. Το πρόβλημά σου δεν είναι η άλλη κοπέλα και το πρόβλημά σου δεν είναι αν ο άντρα σου αγάπησε την άλλη κοπέλα. Το πρόβλημά σου είναι ότι έχεις ένα τεράστιο εγωισμό και δεν μπορεί να αποδεχθεί την απόρριψη. Shit happens. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλου μα. Δεν μπορεί καμία μα καμία μα καμία μα καμία γυναίκα να πει Εμένα δεν με απάντησε ποτέ κανεί ή δεν θα με απαντήσει ποτέ κανεί ή δεν με παράτησε ποτέ κανεί ή δεν θα με παρατήσει ποτέ κανεί. Σου πω ένα σε πρόσφατο περιστατικό στη... στον χώρο των Διασύμων. Ο άντρα τη Μόνικα Μπελούτσου που είναι μια από τι καθομολογουμένους πολύ ωραίες και ερωτικέ γυναίκες της Ιταλίδας ηθοποιού, δεν την παράτησε για μια νεότερη. Ο, η Μόνικα καμπελούτσι να είσαι, η μαντών να είσαι, δεν ξέρω ποια, ποιες όμορφες έχετε στο μυαλό σα, δεν ξέρω. Το πρώτο top model να είσαι, υπάρχει περίπτωση να απαντηθείς και να παρατηθείς. Shit happens. Είσαι 50 ετών και λες ότι δουλεύεις μια δουλειά part-time. Part-time. Μήπω να προσπαθούσε να δουλέψει περισσότερε ώρε, μήπω να προσπαθούσε να έχει την οικονομική ανεξαρτησία και το σθένο που έχει η κοπέλα την οποία αγάπησε ο σύζυγο σου, ούτω ώστε να φύγει από ένα γάμο που είναι δυστυχία και για εσένα. Όχι μόνο για εκείνον. Και για εσένα είναι δυστυχία αυτό ο γάμο. Για μένα είναι απάνθρωπο, είναι εγκληματικό, είναι εσχρό να κρατούμε ανθρώπους στη ζωή μας με το ζόρι. Επίσης είναι πολύ αντιερωτικό το πόσο διλός είναι ο άντρας σου. Το πόσο διλός και λίγος είναι. Πολύ λίγος, ε. Δηλαδή, ε, θάβει τα συναισθήματα του, θάβει τον εαυτό του, ξεπουλιέται, χάνει το φίλο του, χάνει την αξιοπρέπεια του, προκειμένου να υποκύψει στους συναισθηματικούς εκβιασμούς τους δικούς σου και της αδερφής του και του γαμπρού σου, που εσύ τους κούρδισες τη αδερφή του και του γαμπρού σου. Τι έχει πει τώρα. Ένα πρόσωπο από τη δική του οικογένεια έχει πει. Και ένα. Ναι. Λοιπόν, και τι σημαίνει ότι συνομίζει ότι θα πεθάνει, αν σε αφήσει τόσο άρρωστο εγωισμό έχει, που αν χωρίσει θα πεθάνει από την τροπή σου. Μάνα μου, είσαι 50 χρονών γυναίκα και όμορφη γυναίκα. Δεν μου λε ότι είσαι καμιά 75 και 80 χρονών και καμιά που δεν βλέπεσαι και άμα σε χωρίσει τελείωσε η ζωή. Ο, ε, οι συμβουλέ μου που ακούς τα αυτιά δεν ξέρω τι γιου συμβουλέ ακούς. Εγώ δεν είμαι ούτε από αυτές που ρίχνουν τα χαρτιά, ούτε από αυτές που λένε τον καφέ, ούτε από αυτές που λένε tricks για να φέρεις τον άντρα σου πίσω. Εγώ λέω αλήθειες. Από τη στιγμή που ένα ζευγάρι έχει παντρευτεί και έχει ένα γάμο νερό, βραστό και κρυόκολο, με συγχωρείς για την έκφραση, ο οποίος είχε χίλια μύρια προβλήματα και όταν έρχεται ο ένα από του δύο και λέει Δεν μ' αρέσει αυτό ο γάμο, δεν με ικανοποιεί αυτό ο γάμο, είναι φλάτη κατάσταση και έχει αγαπήσει κι αλλού, τότε δεν τον κρατάμε με το ζόρι, το στέλνουμε να πάει έστω και να φάει τα μούτρα του. Γιατί αυτό που έχει τώρα είναι θλιβερό. Και αυτό που βιώνει εσύ και αυτό που βιώνει και εκείνο. Ζείτε μία κόλαση. Μία κόλαση ζείτε. Είχε ένα τραγούδι του Μητροπάνου, το οποίο το έχω, το έχω μοιραστεί αρκετέ φορέ, που μιλάει για κάποιον ο οποίο έφυγε και μετά γύρισε με την ουρά στα σκέλια και ξέρω εγώ τι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι λεβέντικα. Ούτε από την πλευρά σου είναι λεβέντικα, ούτε από την πλευρά του είναι λεβέντικα. Αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια με την ουσιαστική έννοια τη λέξη. Αξιοπρέπεια σηκώνω το βάρο του εαυτού μου, του εαυτού μου, την ευθύνη του εαυτού μου. Αν εσένα η σου που έχει κάνει παρακολουθώντα τα βίντεο τα δικά μου είναι ότι το πρόβλημά σου ήταν πω δεν είσαι αρκετά σεξουαλική, δεν νομίζω να είναι εκεί το θέμα. Εγώ νομίζω ότι το πιο πιθανόν ούτε εσύ να τον είχε ερωτευτεί, γιατί και η πιο κακομαθημένη γυναίκα να είναι, και η πιο... με, με τον πιο πολύ εγωισμό γυναίκα να είναι, όταν ερωτευτεί έναν άνδρα, λιώνει και του το δείχνει. Νομίζω ότι και εσύ είσαι ανέραστη, όπω ήταν και αυτό μέχρι να γνωρίσει εκείνη την άλλη. Εσύ δεν δικαιούσε να βιώσει τον πραγματικό έρωτα. Δεν δικαιούσε να είσαι με κάποιον που να το λέει η ψυχή σου να είσαι μαζί του και να σου δείχνει την αγάπη του που όπου ο άντρα σου ποτέ δεν την έδειξε επειδή δεν την ένιωθε. Δεν τα δικαιούσε και εσύ αυτά τα πράγματα. Θέλω να διαβάσεις το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω, το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν είναι καλή ιδέα να τον κρατά εκεί με το ζόρι και να προσπαθήσει να μαζέψει τι δυνάμει σου για να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου και να αρχίσει να σκέφτεσαι πιο ουσιαστικά και πιο πνευματικά και λιγότερο εγωκεντρικά και ηλιστικά. Και δεν έχει σημασία τι θα πουν οι άλλοι, σημασία έχει πως ζούμε εμείς. Αυτή η ζωή που ζεις τώρα είναι ευτυχής, η ζωή που ζούσες πριν 10, πριν 10 χρόνια ήταν ευτυχής, ξέρεις ότι εκεί έξω υπάρχει αγάπη και έρωτας και πάθος, τον οποίο δεν έχεις βιώσει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Και ας συνεχίζεις να παρακαλάς τον άντρα σου να μείνει με το ζόρι σε εκείνο το γάμο, δεν θα το βιώσεις ποτέ. Θες να ζήσεις μια ζωή χωρίς έρωτα. Χωρίς να έχεις ερωτευτεί ποτέ, χωρίς να έχει χτυπήσει η καρδιά σου ποτέ, χωρίς να έχεις μεθύσει από έρωτα ποτέ, δεν είσαι κρίμα. Σοβαρά, δεν είσαι κρίμα. Ε, έχουμε στο κανάλι αρκετά βίντεο για restart της ζωής μιας γυναίκας μετά από το διαζύγιο. Μου έρχεται ένα τώρα στο μυαλό που λέει υπάρχει ζωή μετά το διαζύγιο ή πώς μπορώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου μετά το διαζύγιο. Στα 50 ψάξεις το playlist για το διαζύγιο και βρες Λυπούμε που είμαι σίγουρη πως δεν σου έχω απαντήσει αυτά που ήθελες να ακούσεις, αλλά θα έκλανε θέλες πάρτι. <σκουσίλου> Καλημέρα.